Γνωρίζουμε πολλά για τις φάσεις του κύκλου της γυναίκας, αλλά πολύ λίγα για τους άντρες. Και οι άντρες έχουν ένα κύκλο. Ίσως όχι ένα κύκλο που κρατάει περίπου 28 ημέρες, αλλά ένα κύκλο που κρατάει ένα χρόνο. Οι γυναίκες επηρεάζονται από τις ορμόνες που εκρίνονται κατά τη διάρκεια του κύκλου τους και από τη σελήνη, ενώ οι άντρες επηρεάζονται από τον ήλιο ως επί των πλήστων, καθώς και από άλλους πλανήτες. Κατά τη διάρκεια του χρόνου, ο ήλιος παίρνει 4 διαφορετικές, πολύ σημαντικές θέσεις. Είναι οι 2 ησημερίες και τα 2 ηλιοστάσια. Αυτές είναι σημαντικές ημερομηνίες όπου ο άντρας περνάει από το ένα αρχέτυπο, θα έλεγα, σε ένα άλλο. Όταν λέω αρχέτυπο, εννοώ χαρακτήρες, εννοώ διαφορετικό τρόπο που μπορεί να εκφραστεί που μπορεί να εκφραστεί η ιδιοσυγκρασία του. Για να ακολουθήσει όμως ο άντρας τον ήλιο, θα πρέπει πρώτα να έχει κάνει μία δουλειά με τον εαυτό του, θα πρέπει να έχει απελευθερώσει και να έχει θεραπεύσει ένα μεγάλο κομμάτι από τα παιδικά του τραύματα, θα πρέπει να έχει διαγράψει πεπιθήσεις, προγράμματα τα οποία έχει κληρονομήσει από το οικογενειακό του δέντρο, και θα πρέπει να έχει περάσει από τα δεσμά του πατριαρχισμού σε μια κατάσταση όπου θα δονείται πιο πολύ στην αγάπη και στην παρουσία. Λίγα λόγια τώρα για τα διαφορετικά αρχέτυπα που συναντάμε κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ξεκινώντας από την φθινοπορεινή ησημερία, εκεί εμφανίζεται το αρχέτυπο του Θεού Ερμή. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ό,τι αρχέτυπα θέλει. Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ τα αρχέτυπα των Ελλήνων θεών, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Θεός Ερμής είναι ένας θεός ο οποίος είναι ο αγγελιοφόρος, αλλά είναι και ο αγγελιοφόρος ο οποίος βοηθάει τις ψυχές να κατέβουν στο κάτω κόσμο. Στον άνθρωπο, στον άντρα, είναι η ενέργεια η οποία τον βοηθάει να μπει προς τα μέσα, να μπει σε μία φάση ενδοσκόπησης, να κλειστεί σε μία σπηλιά μέσα του και να δει τι γίνεται μέσα του. Και αυτό τον βοηθάει και η εποχή, γιατί από το Σεπτέμβριο και μετά μπαίνουμε στο φθινόπωρο, όπου όλη η γη κλείνεται προς τα μέσα. Στη συνέχεια, με το χειμερινό ηλιοστάσιο, εμφανίζεται ο Θεός Άδης, ο οποίος είναι ο Θεός της μεταμόρφωσης και του θανάτου. Και όταν έχουμε ένα θάνατο στη ζωή, τότε έχουμε και μία αναγέννηση. Και εκεί λοιπόν ο άντρας, εφόσον έχει δει μέσα του με το Θεό Ερμή, εκεί επιλέγει ποια κομμάτια του εαυτού του θέλει να αφήσουν να πεθάνουν, έτσι ώστε να αναγεννηθεί ο καινούριος του εαυτός. Και στη συνέχεια, μετά από το θάνατό του και την αναγέννηση, έρχεται ο Θεός Απόλλωνας με την αιαρινή ησημερία, ο οποίος είναι το αρχέτυπο που βοηθάει τον άντρα να εκφράσει προς τα έξω το καινούριο του εαυτό. Είναι σαν να λέμε ο βασιλιάς της εξωτερικής υλοποίησης. Εκεί πια παίρνει αποφάσεις για το πώς θα λάμψει στο κόσμο και το πώς θα είναι παρόν στην εξωτερική πραγματικότητα. Και τέλος, με το θερινό ηλιοστάσιο, εμφανίζεται ο Θεός Παν με μια πινελιά του Θεού Διόνυσου. Μετά από όλο αυτό το ταξίδι, είναι σημαντικό ο άντρας να πάρει τους καρπούς από τη σπορά που έβαλε ο Ερμής, την αναγέννηση του Άδη, την υλοποίηση του Απόλλωνα, και να το γιορτάσει. Ο Θεός Παν είναι το αρχέτυπο που βοηθάει τον άντρα να συνδεθεί με το σώμα, με τη γη, τον βοηθάει να συνδεθεί, με λίγα λόγια, με τη θηλυκή του ενέργεια πιο πολύ. Και είναι σαν αν μπορούσε να, με μια φράση θα μπορούσε να πει, μην ανησυχείς για τίποτα, απλά χαλάρωσε και απόλαυσε όλα όσα έχεις κάνει μέχρι τώρα. Όπως είπα όμως πριν, για να καταφέρει ο άντρας να συνδεθεί με τον ήλιο, να ακολουθήσει τον ήλιο, να ακολουθήσει τις εποχές, είναι σημαντικό να καθαρίσει τον εαυτό του από όλα όσα τον κρατάνε σε μια χαμηλή δόνηση και τον κρατάνε στο παλιό κόσμο, θα έλεγα, έτσι, σε μια
πιο έτσι πατριαρχική κοινωνία. Και όταν λέω πατριαρχική κοινωνία, δεν εννοώ ο άντρας πάνω από τη γυναίκα, εννοώ η αρσενική ενέργεια πάνω από τη θηλυκή ενέργεια, το οποίο έχει δημιουργήσει με τεράστια ανισορροπία μέσα σε άντρες και γυναίκες. Με λίγα λόγια, αυτός ο άντρας είναι καλό να αντικαταστήσει την εξουσία με την παρουσία, την αδυναμία με την ευαισθησία, τον φανατισμό με τη συνείδηση, για παράδειγμα. Και όταν ο άντρας καταφέρει να κάνει αυτή την αλλαγή, να περάσει σε αυτό το καινούριο κόσμο και να συνδεθεί με αυτούς τους θεούς μέσα του, τότε αλλάζει όλη του η ζωή και πραγματικά ζει σαν ένας θεός ενσαρκωμένος μέσα σε ένα ανθρώπινο σώμα.